Όπως βεβαίως το SBC παρακολουθεί και επικοινωνεί για εσάς όλες τις πραγματικά αξίες λόγου συναντήσεις, διημερίδες, όπου η καρδιά της οικονομίας χτυπά, εκεί είμαστε κι εμείς. Βεβαίως, όπου η καρδιά της οικονομίας χτυπά, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν γι' αυτό, και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την ψυχραιμία να δώσουν τις απαντήσεις σε ερωτήματα, έτσι τον χρειάζεται αυτό να τεθούν. Με την αγορά μας το σύνολο 59. Μια αγορά η οποία έδειξε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες ζωντάνια, έδειξε παρουσία, έδειξε διάθεση να κρατήσει τα θετικά στοιχεία και να πορευτεί περαιτέρω. Και βεβαίως με όλες τις ισορροπίες, έτσι όπως αλλάζουν αυτές, άρδεν αλλάξαμε το τελευταίο διάστημα, τόσο εντός όσο και εκτός των τυχών, νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να αναρωτηθούμε πού πηγαίνουμε, ποια είναι τα δεδομένα, ποιο είναι το διακύβευμα, ποια είναι τα ορόσημα στην πορεία μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ψύχρεμες φωνές και έχουμε μια τέτοια εδώ σήμερα στο στούντιο στο SBC. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χρήστο Λενσιώτη, στρατηγικό αναλυτή αγορών. Καλώς ήρθατε, κύριε Λενσιώτη. Καλημέρα σας. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Θα ήθελα επίσης λοιπόν ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Καταρχήν για το που βρισκόμαστε σε σχέση πάντα με το διακύβευμα το εθνικό, δηλαδή την πορεία των διαβουλεύσεων και το στόχο, ο οποίος είναι το χρέος και βέβαια και πρώτος μας στόχος πια είναι η συμμετοχή της χώρας στο QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δένομεν καλώς. Από ό,τι φαίνεται, πάμε στο σωστό δρόμο. Γενικότερα, οι αγορές τους τελευταίους μήνες προεξοφλούν κάποια πολύ θετικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον, όσον αφορά την αναδιάθρωση χρέους και κάποια άλλα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα. Η άνοδος χρηματιστηρίου σε κάποιο βαθμό έχει καλά νέα και για τον τραπεζικό κλάδο. Mm-hmm. Βέβαια, επηρεάζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό από όσα γίνονται στην Ιταλία αυτή την περίοδο με τις ιταλικές τράπεζες, αλλά και γενικότερα με την κατάσταση που είναι στην ιταλική οικονομία. Όπως είδαμε, οι διαπραγματεύσεις κύλησαν πολύ θετικά, τουλάχιστον όπως ήθελε το Δούνου του και οι Ευρωπαίοι. Βλέπουμε ότι έχει δοθεί μία σαφής εντολή ότι πρέπει να μπούμε σε QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θεωρώ ότι μετά από όλα όσα είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες, το επόμενο που μένει είναι πραγματικά να δούμε πότε η EQT θα μας βάλει σε αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ούτως ώστε να δούμε ραγδαία αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και νέα άνοδο σε ελληνικό χρηματιστήριο. Η είσοδος στο QE, που όντως φαντάζει ως αυτή την ώρα το σημαντικότερο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας, φαίνεται πως τουλάχιστον με την τελευταία παρέμβαση που έκανε ο κ. Ντράγκη, που έδωσε στην ουσία άλλους 9 μήνες παράταση σε αυτό το πρόγραμμα, με το κατά το μάλλον ήδη θα την πετύχουμε. Το ερώτημα βεβαίως είναι κατά πόσον είναι η μοναδική αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να πούμε ότι βαδίζουμε από την πλευρά της αλλαγής της τάσης των ξένων απέναντί μας. Είναι δεδομένο ότι το χρήμα θα φθηνίνει. Βέβαια, δεν θα αλλάξει η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Πιστεύετε όμως ότι είναι ένα βήμα το οποίο από μόνο του μπορεί να δώσει αλλαγή? Είπατε, μιλήσατε για αποκλιμάκωση των ομολόγων. Είδαμε και την αγορά να αντιδρά θετικά. Πιστεύετε ότι φτάνουν αυτά ή μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόσκομα ενδεχομένως πολιτικό στην πορεία της διαπραγματεύσης, το οποίο να αλλάξει άρνητα δεδομένα? Ο πολιτικός κίνδυνος είναι κάτι το οποίο πάντα είναι παρόν στην εξίσωση όσον αφορά τη διαπραγματεύση και την πορεία της χώρας στο μέλλον. Το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι η είσοδος της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό QE είναι ουσιαστική σημασία για να ανακάμψουμε στο μέλλον, γιατί θα απελευθερωθεί η ρευστότητα. Θα δούμε τις κινήσεις των ξένων επενδυτών να δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη χώρα. Και γενικά, επειδή το αναφέρατε και εσείς, θεωρώ ότι εφόσον μπούμε στο QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα δούμε και τις πρώτες αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης. Θεωρώ ότι αυτό είναι βασικό προαπαιτούμενο για να δούμε κάποια αναβάθμιση. Φυσικά, αν δούμε αναβάθμιση, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι ανοίγει πόρτα σε μεγαλύτερα κεφάλαια για να εισέλθουν στην ελληνική οικονομία. Και θεωρώ ότι η παροχή ρευστότητας θα μας οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Επανεκκλίνει ένα άρετο κύκλο, δηλαδή, στην ουσία. Βέβαια. Αυτό βγάζουμε. Από εκεί μετά, βεβαίως, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν τα προσκόμματα τα οποία ήδη συναντά η διαδικασία της διαβούλευσης. Μιλήσατε για τις σχέσεις, μάλλον για την κοινή στόχευση όλων. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ο κοινός στόχος και της ελληνικής πλευράς και των θεσμών είναι η επιτυχής τελικώς άρση των όνων των εμποδίων στον δρόμο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Από την άλλη, βλέπουμε να υπάρχει έως την ίστατη ώρα ανοιχτό μέτωπο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτού, μεταξύ του Διεθνούς Πραγματικού Ταμείου και του Βερολίνου, αναφορικά με το πώς θα πρέπει να χειριστεί το ελληνικό χρέος η πιστότρια πλευρά. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Στη διαπραγμάτευση, ούτως ή άλλως, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Οι Ευρωπαίοι και το Δούνου του, εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να μας δώσουν αυτή τη διευκόλυνση με το χρέος. Θα μας τη δώσουν. Το θέμα είναι ότι δεν θα μας τη δώσουν έτσι. Mm-hmm. Θέλουν να πάρουν από εμάς και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία άλλα πράγματα μάλλον είναι νέα μέτρα. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει πλέον να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Θα πάρουμε αυτό που ζητάμε, αλλά και οι Ευρωπαίοι για να μας επιμηκύνουν
και να χάσουν μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον ένα κομμάτι του χρέους του δικού μας, θα πρέπει να πάρουν κάτι άλλο. Το τι θα πάρουν προφανώς είναι κάποια νέα μέτρα, γιατί όπως βλέπουμε, ακόμα και τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει, πάντα έχουμε μικρές αποκλίσεις από τους στόχους και αυτό τους δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν μπορούμε από μόνοι μας να ακολουθήσουμε έναν δρόμο, ο οποίος είναι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται, και επανερχόμαστε τώρα στον πολιτικό παράγοντα, δεν συνεπάγεται μεγάλο άγχος για την κυβέρνηση. Η οποία κυβέρνηση προσπαθεί βεβαίως να συντομίσει τον χρόνο, αλλά όπως είπατε και εσείς, κάτι θα πρέπει να δώσει και να παραδεχθεί. Μπορεί πλέον, υπάρχει η ανοχή να το κάνει μετά από 6,5-7 χρόνια συνεχούς πίεση στον ελληνικό κοινό και κυρίως με δεδομένη την αλήθεια. Κάθε νέο μέτρο φορομπηχτικό, α το πω έτσι που μπαίνει, δεν βρίσκω καλύτερη έκφραση, οδηγεί σε ολοένα μεγαλύτερη αύξηση του δημοσίου χρέους. Του ιδιωτικού χρέους του δημοσίου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται. Δεν προκύπτει δηλαδή, ούτε καν λάβει πράγμα του μέχοντο. Οι αντοχές της κυβέρνησης από ό,τι φαίνεται μειώνονται με την έννοια ότι ο προϋπολογισμός πέρασε με 152 ναι. Από την άλλη, όσο βαριά και αν είναι κάποια πράγματα, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι, θα πρέπει να τα ακολουθήσει. Και επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να αποσυνδέσουμε την έννοια της Ελλάδας και της κυβέρνησης από αυτά που θέλουν οι ξένοι και οι αγορές. Οι αγορές αυτή τη στιγμή θέλουν να ακούσουν κάποια πράγματα. Αν τα ακούσουν, ακόμα και αν η ελληνική οικονομία δεν έχει τις ικανότητες να προχωρήσει, το χρηματιστήριο και τα ομόλογα θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Οι ξένοι ενδιαφέρονται να δουν ότι η Ελλάδα κάνει αυτά τα 5 βήματα, κινείται προς αυτό το δρόμο και αν το δουν, τότε να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, έστω και χρηματιστηριακές. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι ίσως αναγνωρίζετε και καλύτερα ότι αυτή τη στιγμή εκτός Ελλάδας, σε Αμερική και σε άλλες ασιατικές χώρες και γενικότερα άλλες χώρες, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και απλά περιμένουν να δούμε πότε ακριβώς θα σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Ποια λογική έχει πια για ποιους κανόνες. Από εκεί μετά, βεβαίως, λοιπόν, δεχόμαστε ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα αδύρυτη. Σαφώς δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει από αυτό. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχει και η δύσκολη, αν θέλετε, ισορροπία που έχει να κάνει με τις ισοκομματικές, όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης ισορροπίες και κυρίως πλέον με τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στη διεθνή σκηνή. Για να έρθουμε και στο προκείμενο. Ξεκίνησε στην περασμένη Κυριακή, ξεκίνησε επί της ουσίας για την Ευρώπη. Αναφερθήκατε ήδη εκτεταμένα στην Ιταλία, θα μιλήσουμε για αυτήν στη συνέχεια. Ξεκίνησε λοιπόν την περασμένη Κυριακή ένας χρόνος επί της ουσίας, 11 μήνες μέχρι τον Σεπτέμβρη τον ερχόμενο, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ το 75% των Ευρωπαίων πολιτών θα κληθούν στην κάλπη για δημοσκοπήσεις, για δημοσιοποίηματα ή εκλογές που κατά το μάλλον ήττων στον τελικό του προϋπολογισμό έχουν, στον τελικό του σωζύγιο έχουν το ερώτημα «Μένουμε ή βγαίνουμε από την Ευρώπη?». Γιατί περί αυτού στην ουσία πρόκειται. Είναι δοκιμασία και μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ευρώπη αυτή. Είναι μεγάλη δοκιμασία. Θεωρώ ότι θα αλλάξει τις ισορροπίες. Ήδη αλλάζουν ισορροπίες. Στην Αμερική ήδη έχουμε μια σημαντική αλλαγή. Θα τη βάλουμε την τελευταία. Την παράμετρο Τραμπ είναι νομίζω ολόκληρο κεφάλαιο. Έχουμε στην Ευρώπη, αν ξεκινήσουμε, έχουμε το Brexit, το οποίο ήταν κοσμογονικό γεγονός. Ήταν πολύ σημαντική αλλαγή σε σχέση με το πώς οι Άγγλοι βλέπουν το μέλλον της Ευρωζώνης, αλλά κυρίως για το ποια θέση θέλουν να έχουν οι ίδιοι οι Άγγλοι σε αυτό που λέμε Ευρωζώνη. Βλέπουμε ότι δεν τους τρομάζουν ούτε αν θα χάσουν το διαβατήριο που λέμε, αν θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Οι Άγγλοι θα τα καταφέρουν με ξένες επενδύσεις από άλλες χώρες για τις οποίες έχουν κάνει κινήσεις. Και τώρα ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στον πυρήνα της Ευρωζώνης. Η Ιταλία φαίνεται να είναι το πρώτο μεγάλο μήνυμα και το πρώτο μεγάλο καμπανάκι προς τη Γερμανία ότι τα πράγματα αλλάζουν. Οι Γερμανοί γενικά δεν θέλουν ακόμα να ακούσουν ότι η Ευρώπη είναι εξαγριωμένη με τις πολιτικές που η ίδια ακολουθεί. Γιατί δεν έχουν οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα. Ωραία όλα αυτά που εφαρμόζει η Ελλάδα πιστά, αλλά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Ωραία όλα αυτά που θέλει να εφαρμόσει η Πορτογαλία και η Ισπανία. Δεν έχουν αποτέλεσμα. Να βγαίνει τώρα στο μνημόνιο. Μπράβο. Στο πεδίο των μνημονίων. Κάτι το οποίο θα έπρεπε εμείς, σαν Ελλάδα, να αξιοποιήσουμε είναι και να μην είμαστε δηλαδή τόσο εύκολοι στις διαπραγματεύσεις είναι ότι αμέσως μετά το Brexit οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί έλαβαν άφεση αμαρτιών για ελλείμματα μεγαλύτερα του 3%. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που σημαίνει ότι η Ευρωζώνη δεν μπορεί να κοντραριστεί πλέον με πειθό απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις της ευρωπαϊκής οικονομίας όπως είναι η Ισπανία. Και θεωρώ γενικά ότι αυτή η πιο δεξιά στροφή, πολιτική στροφή όπως φαίνεται να διαμορφώνεται, θα αλλάξει πάρα πολλά στην κατάσταση. Γιατί θεωρώ ότι αυτή η κίνηση με τον Brexit και τον Trump θα έρθει στην Ευρώπη με ποια έννοια ότι πλέον οι χώρες. Εδώ που έχουμε φτάσει με τα χρέη να είναι τεράστια, θα πρέπει να δουν λίγο πιο σοβαρά τα του οίκου τους. Δηλαδή, θα επιχειρήσουν οι χώρες να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθούν και θα βοηθήσουν την ίδια την οικονομία και αυτό κατ' επέκταση θα είναι καλό γιατί κάθε μία αναλαμβάνοντας τα του οίκου τους θα έχει ένα γενικότερο καλό για όλη την Ευρωζώνη. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι πλέον θα δούμε πιο κοντά στο τι κάνει κάθε χώρα για τη δική της ανάπτυξη. Υπάρχει περίπτωση να δούμε διαφοροποίηση πολιτική πιο βία με την έννοια. Με την στρατηγική ήττα, την εκλογική ήττα
της καθεστικής πολιτικής τάξης σήμερα, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ολλανδία, για να μην φτάσουμε στη Γερμανία. Στη Γαλλία είναι ο Φιγιόν εναντίον της Λεπέν επί την πρακτέου. Ενδεχομένως να υπάρχει έκπληξη. Στην Ολλανδία ακόμα χειρότερα. Στη Γερμανία όλοι δείχνουν ότι η κυρία Μέρκελ αντέχει για τέταρτη τετραετία, γιατί το ερώτημα είναι πώς και με ποιους. Μπορεί να υπάρξει τόσο δραστική αλλαγή. Νομίζω ότι γενικά η πολιτική η οποία ακολουθείται από όλη την Ευρωζώνη τα τελευταία 20 χρόνια θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό ο Φιγιόν στη Γαλλία, ότι εμείς καλά είναι να ρυθμίσουμε όλα τα εξωτερικά μας, δηλαδή το χρέος και, αλλά πρέπει να σώσουμε τη χώρα μας η οποία καταραίει. Ο Φιγιόν υποσχέθηκε ότι θα απολύσει 500.000 δημοσίους υπαλλήλους. Θα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα. Από πού μπορεί να εισπράξει μια χώρα, από φόρους, από μείωση δαπανών. Αυτά τα δύο είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν αυτά τα δύο δεν μπορέσουμε να τα φέρουμε σε μια κατάλληλη θέση, δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε. Άρα λοιπόν, καλά είναι τα χρέη και όλα αυτά. Αλλά το να βγει μια χώρα κάποια στιγμή στις αγορές θα βγει. Και η Ελλάδα θα ξαναβγεί κάποια στιγμή στις αγορές. Θα βγούμε πολύ γρήγορα στις αγορές. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η πολιτική αυτή η οποία ακολουθείται πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν είναι πολιτική η οποία πλέον είχαμε φθηνό χρήμα, το μοιράζαμε στην οικονομία και η οικονομία κινούνταν. Πλέον πρέπει να βάλουμε την ίδια την οικονομία να δουλέψει. Αυτό επιχειρεί ο Τραμπ στην Αμερική, αυτό θα επιχειρήσουν και όλοι οι υπόλοιποι στην Ευρωζώνη. Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ήταν ο αστάθμητος παράγων. Κάποια στιγμή δεν τον πίστευαν ούτε οι Ρεπουμπλικάνοι. Βρέθηκε αρχικά με όλα τα μίντια και τις αγορές απέναντί του και κατόπιν μεγάλος τριαμβευτής και με τους οίκους να του πλέκουν το εγκόμιο. Τι πρέπει να περιμένουμε από τις 20 Γενάρη και μετά για την Αμερική? Καταρχήν, ο Τραμπ ήταν ένα φοβερό παράδειγμα σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να αποσυνδέσουμε κάποια πράγματα της πραγματικής οικονομίας από αυτό που θέλουν να ακούσουν οι αγορές. Τι είχε υποσχεθεί ο Τραμπ? Μείωση φορολογίας για τις επιχειρήσεις, επαναπατρισμό των κεφαλαίων των αμερικανικών εταιριών που βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι πάρα πολλά, 3 εκατομμύρια, και ότι θα υπάρξει ένα τεράστιο πακέτο δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή δημόσιες επενδύσεις. Όσο και αν τον πολέμησαν τα μίντια, τελικά οι αγορές ανέβηκαν σε νέα υψηλά. Γιατί? Γιατί είδαν ότι το επόμενο βήμα μετά την νομισματική πολιτική είναι οι δημόσιες επενδύσεις. Εάν δεν υπάρξει μία κίνηση να πάρει μπροστά η οικονομία, αλλά μέσω επενδύσεων, και αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα κράτη πρέπει να κάνουν επενδύσεις, δεν μπορεί να πάει μπροστά η οικονομία. Άρα λοιπόν το μήνυμα του Τραμπ είναι ότι πρώτον πρέπει να προχωρήσει δημόσιες επενδύσεις για να έχουμε ανάπτυξη, σοβαρή ανάπτυξη για τα επόμενα 2-3 χρόνια, γιατί η Αμερική πάει για 8η χρονιά. Και δεύτερον, να γίνει το περιβάλλον ακόμα πιο ελκυστικό για τις ίδιες επιχειρήσεις. Και από ό,τι φαίνεται θα τα κάνει. Δεν ξέρω σε πόσο μεγάλο βαθμό θα πάει για δημόσιες επενδύσεις, αλλά θα πάει σε αρκετά σημαντικό βαθμό και νομίζω ότι το φορολογικό θα το μεταφέρει σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Αυτό βεβαίως αυτομάτως σημαίνει ότι μια χώρα η οποία θα κινηθεί μειώνοντας τους εταιρικούς φόρους και αυξάνοντας τις δημόσιες επενδύσεις, επί του πράγματος θα πρέπει να χρηματοδοτήσει κάποιος αυτό το πρόγραμμα. Θα το χρηματοδοτήσει είτε με αύξηση της έμεσης φορολογίας σε τρίτους τομείς, δύσκολο και ανεπαρκές προφανώς, είτε με αύξηση του δανεισμού. Αύξηση του δανεισμού δεν είναι το παράδοξο τη όλη ιστορία? Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Γενικά, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όντως θα αυξήσει τα λίμματα και θα πρέπει να ρίξει το δολάριο. Από την άλλη, λοιπόν, όμως έχουμε τη Fed, η οποία μπαίνει σε ένα νέο κύκλο και η οποία θα αυξήσει τα επιτόκια, που σημαίνει ότι θα ανεβάσει το δολάριο, άρα έρχεται μια ισορροπία. Και τα ελλείμματα πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν τα αμερικανικά? Υπάρχουν 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια κέρδη αμερικανικών εταιριών εκτός Αμερικής. Εάν το 15% από αυτό το ποσό επαναπατριστεί, τότε η Αμερική μπορεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να καλύψει αυτό το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί από τις δημόσιες επενδύσεις. Εξαιρετικός ο συλλογισμός, αν μη τι άλλο εξαιρετικός. Από την άλλη, βεβαίως, το να πράξει αυτό ακριβώς που πιστεύουμε όλοι θα πράξει η Fed, σημαίνει ότι θα θωρακίσει το δολάριο, άρα θα αυξήσει το δολαριακό χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών, για να μην πω κανείς και της Ευρώπης. Εκεί πάλι δεν έχουμε ένα άλλο πλήγμα στην προσπάθεια των υπολείπων οικονομιών να συμβαδίσουν με την. Αυτή η πολιτική μάλλον θα είναι που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι κάποιον τον απασχολεί ήδη. Είχε αναφέρομαι στον Ερντογάν, ο οποίος δεν δίστασε να κηρύξει πολύ μεγάλο δολαρίου, να σας θυμίσω την περασμένη εβδομάδα. Βλέπει πιο μπροστά, δυστυχώς ή ευτυχώς ο Σουλτάνος. Νομίζω ότι το δολάριο γενικά θα είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει και δεν εννοώ το δολάριο ως δολάριο αυτό καθεαυτό, αλλά η ενέργεια και η δυναμική που θα έχει στους επενδυτές το τι θα κάνει ο Τραμπ στην αμερικανική οικονομία. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια θέληση από όλο τον κόσμο να επενδύσει στην αμερικανική οικονομία. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όσο το δολάριο θα κρατιέται σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, τότε σίγουρα θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο να σκάσει κάποια πολύ μεγάλη αναδυόμενη οικονομία και εκεί να έχουμε μια προσπάθεια απεμπλοκής πάλι γενικότερα της οικονομικής πορείας. Μια νέα φούσκα κρίσης, έτσι. Ακριβώς. Ήδη ούτως και άλλως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες φούσκες στις αναδυόμενες οικονομίες. Τα εταιρικά χρέη σε Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, λιγότερο στη Ρωσία, είναι τεράστια. Άρα θεωρώ ότι
Τους επόμενους μήνες δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες κινήσεις. Βλέπετε η επαναχώρηση της Κίνας, βλέπετε δηλαδή και εδώ διαφοροποίηση των παγκόσμιων ισορροπιών? Νομίζω όχι. Η Κίνα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά, γιατί βλέπουμε την ανάπτυξη η οποία είναι στο 6,7, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Στο τέλος του 2017, κάποιοι λένε ότι θα πλησιάσει το 6%. Άρα, έχουμε μια υπερδύναμη η οποία οικονομικά επιβραδύνει. Άρα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποιες επιπτώσεις αυτής της επιβράδυνσης, θα πρέπει πάντα να ρίχνει χρήμα στην οικονομία. Άρα, θεωρώ ότι πάντα θα είναι σε μια μέση κατάσταση, δεν θα επιχειρήσει να κάνει μεγάλες αλλαγές και ότι πάντα θα υπάρχει κεντρική τράπεζα που θα ρίχνει χρήμα στην κινέζικη οικονομία. Και ο παράγων Ρωσία, τον οποίο έχουμε αφήσει απ' έξω, παραδόξως, διότι ακόμα και η τελευταία κίνηση του κυρίου Τραμπ, η επιλογή του Ρεξ Τίλερσον για υπουργό εξωτερικών, γνωστού για τις σχέσεις του με τον κύριο Πούτιν, καταδεικνύει αυτό που ξέραμε από την αρχή, ότι πρέπει να είναι πιθανότατα ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος με τόσο ανοιχτή, ας το πω έτσι, κοινωνία με τον Ρώσο. Νομίζω θα περάσουμε σε μια νέα εποχή με τον Τραμπ, όπου θα επιχειρήσει να ασκήσει εξωτερική πολιτική λιγότερο με πυράβλους, που ήταν η γνωστή πρακτική των Αμερικανών, και περισσότερο με deals. Λιγότερο ή περισσότερο γνωστό στην Βόρεια Θάλασσα και γενικά στην Αρκτική, Αμερική και Ρωσία, μέσω της ExxonMobil και του Tillerson, που θα αναλάβει υπουργικό πόστο, υπάρχει ένα deal 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το οποίο προφανώς δεν θα μπορούσε να σπάσει μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. Άρα, είδαμε και προχθές το Ιράν έκλεισε συμβόλαιο με την Boeing 17 δισεκατομμύρια για παραγγελίες αεροπλάνων. Νομίζω ότι θα περάσουμε σε μια νέα πολιτική από τον Τραμπ, όπου θα επιχειρήσει να μαζέψει χρήμα για την Αμερική. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το έχει ήδη κάνει χωρίς καν να αναλάβει. Η Ευρώπη κινδυνεύει από αυτόν τον σχηματισμό. Κινδυνεύει να μείνει πίσω. Είναι ήδη μια γυράσκουσα πληθυσμιακά ενότητα. Είναι μια ενότητα, μια αν θέλετε, κοινοπραξία, το πω έτσι, κρατών με εν γενή προβλήματα. Τα βλέπουμε καθημερινά. Και από την άλλη, έχει απέναντί της μια σε φάση, από την ήδη του περιγράφεται, σε φάση δυναμική ανάκαμψη αμερικανική οικονομία. Η δικιά της θέση ποια είναι? Η δικιά μας θέση ποια είναι? Νομίζω γιατί ότι για δικιά μας ένωση. Η Ευρωζώνη κινδυνεύει περισσότερο από την ίδια την Ευρωζώνη και από κάποιες χώρες με αυξημένη δυναμική, όπως για παράδειγμα είναι η Γερμανία. Εάν δεν αλλάξει η πολιτική με την οποία αντιμετωπίζει την κρίση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση κρίση, θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα οδηγήσει σε διάσπαση, δεν είμαι τόσο ακραίος. Θεωρώ όμως ότι θα μπορούσε να την καθυλώσει για 10-15 χρόνια σε μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι καταστροφή από μόνο του. Και επίσης θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα έχουμε χαλαρή νομισματική πολιτική. Στην Αμερική θα αυξάνουν τα επιτόκια. Από ό,τι έχω την αίσθηση. Από ό,τι έχω την αίσθηση, η Αμερική θα επιχειρήσει να κάνει την Ευρώπη να πληρώσει με το ίδιο νόμιμα. Δηλαδή, η κρίση με τα subprime στην Αμερική ξεκίνησε από την Ευρωζώνη, καθώς όταν η Fed μείωνε τα επιτόκια, η EQT τα ανέβασε στο 5,5%. Τώρα η EQT δεν μπορεί να ανεβάσει τα επιτόκια, η Fed μπορεί να τα ανεβάσει και αν τα ανεβάσει λίγο ακόμα, όλα τα κεφάλαια θα κινηθούν προς την Αμερική με αποτέλεσμα η Ευρώπη να ξεμένει απορρευτότητα. Αυτό για την ελληνική, για αυτή νομίζω θα είναι και η τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος πιέζει. Για την ελληνική προσπάθεια, θεωρείται καλό ή αρνητικό? Εγώ το θεωρώ καλό για την ελληνική προσπάθεια με ποια έννοια? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πλανήτη όπου οι αποδόσεις είναι στο μηδέν σε όλα τα κρατικά ομόλογα. Εμείς έχουμε ομόλογα δεκαετίας μιας χώρας που βρίσκεται στην Ευρωζώνη και ακολουθεί ένα σκληρό πρόγραμμα τρίτου μνημονίου. Πιθανόν θα πάμε και στο τέταρτο μνημόνιο. Άρα λοιπόν είμαστε μια χώρα μέσα στην Ευρωζώνη και τα δεκαετία μας είναι πάνω από το 7%. Εάν αυτό δεν είναι ευκαιρία για όλους τους fund managers ανά τον κόσμο που αυτή τη στιγμή πληρώνονται μηδενικά επιτόκια, τότε δεν το έχουμε αξιοποιήσει σωστά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα ελληνικά ομόλογα στο 7% θα έπρεπε να είχαν ξεπουλήσει και δεν θα έρθει η ώρα που θα γίνει. Κρατάω λοιπόν αυτό. Σας κατατάσσω λοιπόν στην χωρία των αισιόδοξων. Σωστά. Μετά από πολύ καιρό, λίγο προς την αισιόδοξη. Κρατάω λοιπόν αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λουστιάτη, για την παρουσία σας.